Καταρχήν, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους διοργανωτές του συνεδρίου και το δίκτυο για την πρόσκλησή τους. Το να είσαι ο τελευταίος ομιλητής σε ένα τόσο πραγματικά εκλεκτό πάνελ έχει τον κίνδυνο ότι πολλά από αυτά τα πράγματα που ήθελες να πεις τα έχουν ήδη καλύψει άλλοι. Και πράγματι, αρκετά από αυτά που θέλω να πω ήδη έχουν υποθεί από προηγούμενους ομιλητές. Θα δείτε πού και θα δείτε και πού είναι τα διαφορετικά που υπάρχουν. Θα ήθελα να σας μιλήσω κυρίως με την ακαδημαϊκή μου εμπειρία και με τη μικρή εμπειρία που είχα σε policy making. Ας πάμε στο πρώτο ερώτημα της κυρίας Χούκλη. Υπάρχουν μυριάδες δουλειές επιστημονικές, οι οποίες αυτό το πράγμα το οποίο δείχνουν είναι ότι σε μακροχρόνια βάση εκείνες οι οικονομίες οι οποίες αναπτύσσονται ταχύτερα είναι εκείνες οι οποίες έχουν θεσμούς οι οποίοι προωθούν ευέλικτες αγορές, ανοιχτές ανταγωνιστικές αγορές. Άρα, το πρώτο και κυριότερο ίσως βήμα για το τι μεταρρυθμίσεις χρειαζόμαστε είναι μεταρρυθμίσεις αυτές οι οποίες ακριβώς απελευθερώνουν αγορές. Σε σχέση με τις βόρειες χώρες της Ευρώπης, υπάρχουν διάφοροι οργανισμοί, κυρίως ο ΟΣΑ, ο οποίος καταγράφει αυτό το πόσο ανοιχτές, πόσο ανταγωνιστικές είναι οι διάφορες αγορές και όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, γενικά οι νότιες χώρες είναι λιγότερο ανταγωνιστικές, λιγότερο ανοιχτές από ό,τι είναι οι βόρειες χώρες. Οπότε, το πρώτο το οποίο έχουμε είναι προς τα εκεί. Τι έγινε τώρα στις διάφορες χώρες και ειδικά ας πάρουμε και την περίπτωση της δικής μας της Ελλάδας. Στα χρόνια αυτά των μνημονίων έχουν γίνει πολλές μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα. Υπάρχουν οργανισμοί οι οποίοι συστηματικά μετρούν αυτή την ένταση των μεταρρυθμίσεων. Ίσως ο πιο γνωστός από όλους είναι το περίφημο Going for Growth του ΟΣΑ. Μέχρι το 2014 η Ελλάδα ήταν με πολύ μεγάλη διαφορά η χώρα η οποία υλοποιούσε τις περισσότερες μεταρρυθμίσεις. Να μην παρεξηγηθώ. Ξεκινούσαμε από μια εξαιρετικά χαμηλή βάση. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις απλά μας έφεραν περίπου εκεί που ήταν η βάση των υπολείπων ευρωπαϊκών χωρών. Πρέπει να μείνουμε αταλάντευτα σε αυτόν εδώ το δρόμο. Τώρα, οι ίδιες μελέτες φαίνεται να δείχνουν ότι ένα άλλο χαρακτηριστικό των νοτίων χωρών και ειδικότερα της χώρας μας είναι ότι έχει πολύ αδύναμες διοικητικές δομές σε σχέση με τις χώρες του Βορρά. Από εκεί και μετά μπορούμε να δούμε πού είναι αυτό εδώ το πράγμα στο οποίο θέλουμε μεταρρυθμίσεις. Μεταρρυθμίσεις θέλουμε παντού. Τώρα, πού είναι ο κύριος τομέας? Εδώ θα συμφωνήσω απολύτως με τον κύριο Πισαρίδη προηγουμένως. Τα χρόνια των μνημονίων έχει απελευθερωθεί πολύ η αγορά της εργασίας στην Ελλάδα. Δεν είμαστε, είμαστε περίπου κάπου στη μέση από την άποψη της νομοθεσίας σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες του ΟΣΑ. Αλλά με δεδομένο το επίπεδο της ανεργίας στην Ελλάδα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, η αγορά της εργασίας είναι ένα buyer's market. Θα έχει επιπτώσεις περαιτέρω, θετικές επιπτώσεις περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς? Φαίνεται ότι θα έχει. Πού θα είναι ο τομέας ειδικά του Foreign Direct Investment. Αλλά δεν είναι ο κύριος τομέας που κατά τη γνώμη μου χρειάζεται να γίνουν μεταρρυθμίσεις. Οι δύο κύριοι τομείς που είναι για μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι κυρίως η αγορά προϊόντος και ο δημόσιος τομέας. Στην αγορά προϊόντος, ήδη είχαμε αρκετές απελευθερώσεις, αλλά έχουμε μεγάλο δρόμο να κάνουμε ακόμα. Δεν υπάρχει μία μαγική συνταγή. Η περίφημη εργαλειοθήκη του ΟΣΑ ξεκινάει με μία φράση που νομίζω ότι είναι η φράση κλειδί. There is no silver bullet. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο θα κάνετε, το οποίο μόλις το τραβήξετε θα έχετε την επιτυχία. Όλοι αυτοί οι περιορισμοί στις διάφορες αγορές προϊόντος έχουν μπει σε μικρά κομμάτια νομοθεσιών εδώ και εκεί και που δεν το πιάνει το μάτι σου. Όλα αυτά τα πράγματα χρειάζεται λίγο-λίγο να το δούμε και να απελευθερωθούν οι αντίστοιχες αγορές. Στο δημόσιο τομέα πάλι, η κύρια προσπάθεια την οποία πρέπει να έχουμε είναι να κάνουμε ένα δημόσιο το οποίο να είναι ιδιαίτερα φιλικό, κυρίως προς το επιχειρήν, αλλά και προς τον πολίτη τον ίδιο. Αυτό δεν το έχουμε. Αναφέρθηκε πολύ σωστά ο κύριος Πισαρίδης προηγουμένως ότι αν περιμένουμε να δούμε ανάπτυξη, η ανάπτυξη έρχεται από επενδύσεις. Όταν πας να βάλεις ένα σεβαστό ποσό και ξέρεις ότι μπορεί να περιμένεις ακόμα και παραπάνω από μία δεκαετία μέχρι να ξεκινήσει η επένδυσή σου, να υλοποιήσεις την επένδυσή σου, νομίζω ότι πολύ λίγοι επενδυτές στον κόσμο θα δεχτούν να το κάνουν αυτό. Άρα, ο σημαντικότερος ίσως τομέας στον οποίο έχουμε να προβούμε σε μεταρρυθμίσεις και μέσα στο δημόσιο τομέα είναι αυτός ο τομέας της δικαιοσύνης. Όχι τόσο στο περιεχόμενο της δικαιοσύνης, αν και έχουμε να κάνουμε και εκεί αλλαγές. Η περίφημη ιστορία με τον πτωχευτικό κώδικα λέει πολλά. Αλλά νομίζω ότι προς τα εκεί έχουμε να κάνουμε κυρίως για τον τομέα της επιτάχυνσης της απονομής της δικαιοσύνης. Από την άλλη μεριά, οι ανταγωνιστικές αγορές που είπα προηγουμένως δίνουν αποτελεσματικότητα.
Δίνουν και ισότητα? Η απάντηση είναι ότι όχι αναγκαστικά. Ειδικά σε εκείνους τους τομείς παραγωγής, όπου μπορεί να υπάρχουν μεγάλες οικονομίες κλίμακας, πολύ γρήγορα η απελευθερώση των αγορών μπορεί να οδηγήσουν και πάλι σε μονοπωλιακές ή ολιγοπωλιακές καταστάσεις. Αυτός είναι ο λόγος που χρειάζεσαι και δυνατές, ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές. Και είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι έχει παραμεληθεί τα τελευταία χρόνια και πρέπει πολύ να το φροντίσουμε αυτό παραπέρα. Το δεύτερο είναι το ότι όλα αυτά τα πράγματα μας λένε ότι φτάνουμε σε κάτι το ότι αν δημιουργούνται ανισότητες, κάπως πρέπει να καλυφθούν αυτές, γιατί μετά κινδυνεύει το ίδιο το πολιτικό πρόσες. Εκεί ο ρόλος του κράτους πρόνοιας είναι πραγματικά θεμελιακός. Τώρα, στον τομέα αυτό είναι πάρα πολλές οι μεταρρυθμίσεις οι οποίες χρειάζονται. Το πρώτο το οποίο όμως θα ήθελα να πω και κάτι το οποίο δεν τονίζεται συχνά στον δημόσιο διάλογο στην Ελλάδα, είναι ότι η κοινωνική πολιτική κάνει το κράτος. Δεν κάνουν οι επιχειρήσεις. Όταν πάμε να βάλουμε τις επιχειρήσεις να κάνουν κοινωνική πολιτική, απλά επιβαρύνουμε το κόστος και πριονίζουμε το κλαδί πάνω στο οποίο καθόμαστε. Στις ίδιες τις κοινωνικές πολιτικές πάλι, νομίζω ότι η κυριότερη μεταρρύθμιση την οποία πρέπει να κάνουμε εκεί πέρα είναι να ξεχωρίσουμε τελείως την κοινωνική ασφάλιση από την κοινωνική πρόνοια. Και στην κοινωνική πρόνοια είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία είναι προνοιακά και πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι είναι ασφαλιστικά. Δεν είναι τέτοια. Κάπου πρέπει αυτό το πράγμα να καταγραφεί. Στα προνοιακά δε, ειδικά στις συνθήκες στις οποίες ζούμε τώρα, με αύξηση μεγάλη της ανεργίας, της φτώχειας, αναφέρθηκε η κυρία Διαμαντοπούλου προηγουμένως, δεν μπορούμε παρά να επικεντρώσουμε τους περιορισμένους πόρους που έχουμε στο κάτω κομμάτι της κοινωνίας, σε αυτό το οποίο πραγματικά έχει υποφέρει τόσο πολύ από την κρίση. Τώρα, για να τα κάνεις όλα αυτά τα πράγματα, δηλαδή το κράτος αυτό το πράγμα που κυρίως πρέπει να πάμε είναι στην πρόνοια που είπαμε προηγουμένως, στην παροχή κάποιων βασικών υπηρεσιών. Υγεία, παιδεία κ.ο.κ. και κυρίως να επικεντρώσουμε και σε πράγματα στα οποία υπάρχουν μεγάλες κοινωνικές εξωτερικότητες. Παιδική φροντίδα, έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων, στο οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Γκόζη προηγουμένως. Για να γίνουν αυτά, χρειάζονται φόροι. Κανένας φόρος δεν είναι καλός για την ανάπτυξη. Αυτό το έχουμε σαν δεδομένο. Οπότε μπαίνει το ερώτημα, ποιο είναι εκείνο το μείγμα φόρων το οποίο μπορεί να έχει τα καλύτερα αποτελέσματα. Και εδώ υπάρχουν πολλές εμπειρικές μελέτες. Ο ΟΣΑ έχει κάνει και πάλι πολύ καλή δουλειά σε αυτό το πράγμα, που δίνει κάποια συγκεκριμένα αποτελέσματα. Τι είναι τα αποτελέσματα αυτό? Αυτό που μας λέει το ότι αν θεωρήσεις, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι η φορολογική σου βάση είναι περίπου εκεί που βρίσκεται, εκεί, αυτή είναι εδώ την οποία θέλεις, εκείνους τους φόρους τους οποίους θέλεις να, αν θέλεις να πετύχεις ταχύτερη οικονομική ανάπτυξη, εκείνο το φόρο που πρέπει να μειώσεις είναι η φορολογία των κερδών. Το κεφάλαιο είναι κινητικός συντελεστής. Το δεύτερο το πράγμα που έχεις να κάνεις είναι τους περιβαλλοντικούς φόρους στην παραγωγή. Το τρίτο είναι να προσπαθήσεις να μειώσεις αυτό που λέμε το tax wedge, τη διαφορά ανάμεσα στο τι πληρώνει ο εργοδότης και τι παίρνει στην τσέπη του ο εργαζόμενος. Απ' την άλλη μεριά, έχεις να μαζέψεις κάπως φόρους. Ποιους φόρους πρέπει να κάνεις? Το πρώτο και το κυριότερο είναι οι φόροι περιουσίας. Το δεύτερο είναι οι περιβαλλοντικοί φόροι στην κατανάλωση. Το τρίτο είναι οι φόροι κατανάλωσης. Τι κάνουμε εδώ στην Ελλάδα? Μαχόμαστε για όλα τα αντίθετα. Θέλετε έμφυα? Θέλετε φόρο στην εστίαση? Τι να πρωτοπώ από αυτά εδώ τα πράγματα? Τώρα, από την άλλη μεριά, όλες αυτές οι αλλαγές έχουν να γίνουν σε ένα ιδιαίτερα αρνητικό περιβάλλον. Και το ιδιαίτερα αρνητικό περιβάλλον δεν είναι μόνο το μεγάλο δημόσιο χρέος, είναι αυτό στο οποίο αναφέρθηκε κυρίως ο κύριος Τζάιλς. Γερνάμε. Γερνάμε γρήγορα. Το γερνάμε γρήγορα, οι κοινωνίες που γερνάνε γρήγορα ακριβώς λόγω του δημογραφικού βάρους δεν αναπτύσσονται γρήγορα. Οι κοινωνίες οι οποίες είναι μεγάλες σε ηλικία δεν υιοθετούν νέες ιδέες. Και οι κοινωνίες οι οποίες βρίσκονται σε αυτήν την κατάσταση είναι κοινωνίες οι οποίες γενικά είναι συντηρητικές στην υιοθέτηση αλλαγών. Για να πάω τώρα στο δεύτερο ερώτημα της κυρίας Χούγκλη, αν έχω χρόνο. Δύο λεπτά, εντάξει. Τι είναι εκείνο το οποίο κάνει την υλοποίηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων τόσο δύσκολο? Όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού. Είναι δύο παράγοντες κυρίως. Το πρώτο είναι timing. Το ζήτημα του timing είναι ότι κάνω τη μεταρρύθμιση σήμερα, παίρνω όλο το κόστος σήμερα, αλλά τα ωφέλη μπορεί να έρθουν μετά από μερικές δεκαετίες. Οπότε όλοι οι πολιτικοί έχουν την τάση να τις σπρώχνουν προς τα κάτω. Το δεύτερο είναι το ότι συνήθως αυτοί που θίγονται από τις μεταρρυθμίσεις θίγονται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτοί οι οποίοι ωφελούνται μπορεί να είναι πάρα πολλοί, αλλά ωφελούνται σε κάτι λίγο. Αυτός είναι ο λόγος που δεν θα δείτε ποτέ διαδηλώσεις ατόμων τα οποία κερδίζουν από τις μεταρρυθμίσεις, ενώ θα δείτε πάντα διαδηλώσεις εναντίον των μεταρρυθμίσεων αυτών. Ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο έχουμε δει ότι σε πολλές χώρες οι μεταρρυθμίσεις πέρασαν, που ήταν πιο εύκολο? Ήταν σε εκείνες τις κοινωνίες που γενικά η εμπιστοσύνη και αυτό που οι οικονομολόγοι και οι κοινωνιολόγοι αποκαλούν κοινωνικό κεφάλαιο ήταν σε ψηλό επίπεδο.
Πολύ φοβάμαι ότι διάφορες εμπειρικές μελέτες αυτό που δείχνουν για την Ελλάδα είναι ότι η Ελλάδα είναι στις τελευταίες, αν όχι στην τελευταία θέση, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς μπορείς να προωθήσεις το κοινωνικό κεφάλαιο? Μία από τις διαδικασίες είναι μέσω του κοινωνικού διαλόγου, ενός αυθεντικού κοινωνικού διαλόγου. Προσοχή, ούτε εκεί είναι εύκολα τα πράγματα. Διαδικασίες κοινωνικού διαλόγου και ειδικά από τον παριστάμενο κύριο Πρωθυπουργό, τον κύριο Σιμίτη, είχαν προωθηθεί πολύ τις προηγούμενες δεκαετίες στην Ελλάδα. Επειδή συμμετείχα σε ορισμένες τέτοιες συζητήσεις, ένα πράγμα το οποίο έβλεπα είναι ότι σε αυτόν τον κοινωνικό διάλογο υπήρχε μια γενιά η οποία δεν συμμετείχε, ήταν η επόμενη γενιά. Και όλα τα αιτήματα τα οποία έβλεπα εκεί ήταν να πληρώσει το κράτος, πώς θα πληρώσει το κράτος, μέσω δανεισμού, να τα ρίξουμε όλα στην επόμενη γενιά. Αυτό τέλειωσε, δεν μπορεί να ισχύσει πλέον. Πάμε λίγο παρακάτω και τελειώνω με αυτά εδώ. Είναι το τελευταίο ερώτημα το οποίο έθεσε η κυρία Χούκλη. Χρειαζόμαστε συνασπισμούς? Πράγματι, όλη η Ευρώπη, το είπε και προηγουμένως και ποσοτικά η κυρία Διαμαντοπούλου, πηγαίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Προσοχή. Τα κόμματα δεν υπάρχουν για να λένε τα ίδια πράγματα όλοι. Τα κόμματα υπάρχουν για να δίνουν οργανωμένα προγράμματα από τα οποία να διαλέγουν οι πολίτες της κοινωνίας. Τι είναι εκείνο το οποίο χρειαζόμαστε όμως? Χρειαζόμαστε έναν ήρεμο διάλογο με επιχειρήματα. Ας βρούμε ποια είναι εκείνα τα οποία είναι τα μήνυμα. Σε εκείνα πάνω να συμφωνήσουμε, εκείνα να τα κάνουμε. Από εκεί και μετά, τα κόμματα ας πάνε στο λαό και ο λαός θα διαλέξει ποια είναι εκείνα τα προγράμματα, τα κόμματα, τι κατευθύνσεις προς κοινωνία είναι αυτά τα οποία επιθυμεί. Από εκεί και μετά τα coalitions θα προκύψουν. Πώς θα είναι αυτοί εδώ οι συνασπισμοί? Προφανώς, για να έχουμε κάποιους συνασπισμούς λογικούς, θα πρέπει να είναι από κόμματα τα οποία να έχουν και κάποιο κοινό όραμα για την κοινωνία, κάπου που να πλησιάζει. Τώρα θα μου επιτρέψετε να γίνω πολύ political σε αυτό το σημείο και να πω ότι εδώ είναι και η αποτυχία μας αυτό εδώ το πράγμα που λέμε κέντρο και κέντρο αριστερά. Δεν ενώνεται αυτός εδώ ο κόσμος και έχει ένα πράγμα το οποίο και δεν εκφράζονται πολλοί πολίτες, δεν βρίσκουν έναν τρόπο να εκφραστούν και το κυριότερο απ' όλα. Δεν σταθεροποιείται το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Και βλέπουμε φαινόμενα σαν αυτό που βλέπουμε της ελληνικής κυβέρνησης. Και εδώ τελειώνω.